Πρώτη μας συνάντηση, κυρία Πρόεδρε, για το 2023. Να σε ευχηθώ και πάλι να έχουμε μια καλή χρονιά με υγεία και προκοπή για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες και φυσικά μια καλή πορεία για την χώρα. Είχαμε χθες την ευκαιρία να επιδεχθούμε στην πατρίδα μας τον επικεφαλής του ΟΣΑ και να συζητήσουμε τα συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης του οργανισμού, τα οποία είναι εξαιρετικά θετικά για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Πιστεύω, ξέρω ότι και όπως κινήθηκε στην αγορά τις ημέρες των Λετών, διαπίστωσε ότι σε πείσμα όσων είχαν καλλιεργήσει ένα κλίμα άκρα του πεσημισμού, η οικονομία κινήθηκε καλά τις ημέρες των γιορτών και οι ενδείξεις για το 2023, παρά το γεγονός ότι έχουμε πολλές εισαγόμενες αντικσότητες, παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξες. Όπως ξέρετε, από πρώτης του μήνα οι συνταξιούχοι θα δουν μια πρώτη σημαντική αύξηση στις συντάξεις τους μετά από πολλά χρόνια. Τον Φεβρουάριο θα τεθεί σε εφαρμογή το εργαλείο του Market Pass, ώστε να μπορέσουμε να περιορίσουμε στο μέτρο του εφικτού τις επιπτώσεις από την άνοδο των τιμών στα βασικά αγαθά. Και από την 1η Απριλίου θα τεθεί σε εφαρμογή νέα, σημαντική, δεν είμαστε ακόμα σε θέση να την προσδιορίσουμε, αλλά θα είναι μια σημαντική αύξηση του κατώτου μισθού, ώστε με αυτόν τον τρόπο να μπορούμε να θωρακίσουμε και τους εργαζόμενους μισθωτούς που βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο απέναντι στις επιπτώσεις του εισαγόμενου πληθωρισμού. Θέλω όμως να σας διαβεβαιώσω, καθώς το 2023 είναι προεκλογική χρονιά, ότι σε καμία περίπτωση η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ενδώσει στις σιρήνες του λαϊκισμού και να ξεφύγει από το πλαίσιο του ψηφισμένου προϋπολογισμού, ο οποίος προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα για το 2023, αναγκαία και ικανή, πιστεύω, συνθήκη προκειμένου να πετύχουμε τον στόχο της επενδυτικής βαθμίδας. Επειδή πολλά θα ακουστούν στην προεκλογική περίοδο, εμείς θα εξακολουθούμε να πορευόμαστε με την σύνεση και τη σοβαρότητα που η κυρία απαιτούν. Οι πολίτες γνωρίζουν ότι έχουμε τη δυνατότητα από την υπεραπόδοση της οικονομίας να επιστρέφουμε ένα δίκαιο μέρισμα ανάπτυξης προς τις κοινωνικές ομάδες που έχουν εξάλλου τη μεγαλύτερη ανάγκη, και σε αυτήν την κατεύθυνση θα εξακολουθούμε να κινούμαστε μέχρι την διεξαγωγή των εθνικών εκλογών. Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω συντομία για ένα άλλο θέμα το οποίο απασχόλησε πολύ την ειδησιογραφία τις τελευταίες μέρες και αναφέρομαι στην πολύ συστηματική, αθόρυβη προσπάθεια της κυβέρνησης να επαναργοποιήσει τον εθνικό στόχο της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα, της επιστροφής τους δηλαδή, στο Μουσείο της Ακρόπολης. Αυτά τα χρόνια κινηθήκαμε, πιστεύουμε, μεγάλη μεθοδικότητα και έχουμε ήδη να επιδείξουμε κάποιες σημαντικές επιτυχίες. Επιστροφές πρώτων θαύσματων, όπως το θαύσμα Φίγκαν, αλλά και θαύσματα τα οποία κατέχει το Βατικανό, επιστρέφουν μόνιμα στο Μουσείο της Ακρόπολης. Έχουμε μια ακόμα πολύ καλή απόφαση της UNESCO, αλλά το σημαντικότερο, κυρία Πρόεδρε, έχουμε πια μια πολύ σημαντική αλλαγή στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε επίπεδο κοινής γνώμης, αλλά και σε επίπεδο ανθρώπων που έχουν άποψη για το ζήτημα αυτό, από όλο το πολιτικό φάσμα, οι οποίοι πια ανοιχτά επιχειρηματολογούν υπέρ της ανάγκης για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, αναγνωρίζοντας την μοναδικότητά τους και την ιδιαίτερη σημασία για τον παγκόσμιο πολιτισμό. Θα εξακολουθούμε λοιπόν να εργαζόμαστε για την επίτευξη αυτού του στόχου. Δεν αναμένω άμεσα αποτελέσματα, αλλά πιστεύω ότι έχουμε ήδη κάνει πολύ συστηματικές κινήσεις και εφόσον ο ελληνικός λαός μας εμπιστευτεί και πάλι μετά τις εκλογές, πιστεύω τελικά ότι αυτόν τον στόχο θα μπορέσουμε να το πετύχουμε με απόλυτο σεβασμό στις προφανείς κόκκινες γραμμές που όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις είχαν θέσει, τονίζοντας όμως ταυτόχρονα την ανάγκη να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό το οποίο όλοι επιδιώκουμε, που δεν μπορεί να είναι άλλο από το να βλέπουμε και να απολαμβάνουμε, όχι εμείς οι Έλληνες μόνο, αλλά όλοι και οι επισκέπτες, αυτό το παγκόσμιο, το μοναδικό μνημείο της παγκόσμιας κληρονομιάς στην ολότητά του, στον φυσικό του χώρο που δεν είναι άλλος από το Μουσείο της Ακρόπολης, στη σκιά του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης. Κύριε Πρόεδρε,
Βρίσκω πολύ θετικό ότι πράγματι παρά τις συνεχιζόμενες αντικσότητες, ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται, τα προβλήματα είναι πολλά, γίνεται κάθε προσπάθεια στην οικονομία να βοηθηθούν οι ευάλωτοι, να ενισχυθούν κυρίως, να ενισχυθεί φυσικά η οικονομία, αλλά και κυρίως οι ευάλωτες ομάδες που καλούνται να καταβάλουν το πιο βαρύ τίμημα σε αυτές τις εξελίξεις. Από εκεί και πέρα, με τα πρόσφατα γεγονότα στη Βραζιλία, που ευτυχώς δεν είχαν κακή κατάληξη, είδαμε κάτι που είναι γνωστό, ότι οι σύγχρονες φιλελεύθερες δημοκρατίες είναι μια κατάκτηση που χρειάζεται διαρκή υπεράσπιση και επαγρύπνηση. Τίποτα δεν είναι δεδομένο και γι' αυτό μια ισχυρή οικονομία, η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής με την προστασία και των ευάλωτων ομάδων, η αρμονική λειτουργία των θεσμών είναι συστατικά στοιχεία σε αυτή την διαρκή κατάκτηση στην οποία αναφέρθηκα και είναι κάτι στο οποίο θα δούμε και στην χρονιά που έρχεται, νομίζω, θα κληθούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε. Όσο για τα γλυπτά, βρίσκω πάρα πολύ θετική την εξέλιξη ότι η διεθνής κοινή γνώμη πλέον έχει συμμεριστεί το δίκαιο αίτημα της χώρας μας και εύχομαι να βρεθεί μια λύση που θα εξασφαλίσει ακριβώς την επιστροφή τους στον τόπο που ανήκουν στη χώρα μας και την επανένωση, όπως αναφέρατε σωστά.